Καλησπέρα. Ακουόμαστε πίσω. Για μια ακόμη φορά έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας εδώ ο Σωτήρης Δημητρίου. Σωτήρη, χαιρόμαστε που είσαι στο φιλόξενο κήπο του Πολύεδρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά για μια ακόμη φορά την Ρούλα την Αλεξανδροπούλου, φιλόλογο και την διευθύντρια στο Λύκειο του Ρίου. Ρούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαντώ Κατσιού, η οποία θα μας διαβάσει δύο κομματάκια από το βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου, το Διονύση το Βούλτσο που... Μετά. Καλησπέρα. Ακούτε? Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αφορά αυτό το μάικο, χρόνος από τη ζωή σας. Και θα αρχίσει η Μαντώ, το οποίο προέρχεται από το Διαμάντο. Το υπέροχο Διαμάντο, που παράγει και το Διαμαντούλα, το έκανε Μαντώ. Λοιπόν, θα διαβάσει ένα κομμάτι Μαντώ, μετά θα ζητήσει. Αυτήν την χαρά είχε ο κόσμος στις εθνικές γιορτές. Είχαμε σκηνή μεγάλη και σκαλοπάτια που ανεβαίναμαν ψηλά. Κόλλησε η Μαυρομυγδάλο στην σκηνή και δεν μπόρεγε να το πει τότε. Γέλαγε αυτή, γέλαγε και ο κόσμος. «Κλείστο, μωρή Μαυρινιά», ακούστηκε μια μπάκο. Δεν έβλεπω. Καταλάβαινε τώρα ο πιταγωγικός λόγος, το χωριό της Μπουρκάνας, τι ιδιοφύης είναι. Γαμπόκυρο το χωριό, όταν κλαις, δεν βλέπεις. Τότε γαμπόκυρο το χωριό, τότε έκλαιγα μαζί μου. Δηλαδή, δεν είναι λίγο κόπο. Δεν είναι για το κόπο, δεν είναι για το κρεβάτι, ούτε για τη θάλασσα. Είναι ανάγκη να σκεφτείς λίγο. Δεν είναι όμως λέξη άγνωστη. Είναι συνάγεται, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, θα μας πει τώρα λίγα λόγια η Ρούλα και μετά τα λέμε αυτά. Σωτήρης Δημητρίου, απόψε θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι με όχημα το τελευταίο του βιβλίου «Ουρανός από άλλους τόπους». Ένα ταξίδι στο χώρο και στον χρόνο. Σε μία εποχή που είναι μία από τα που αποτελεί, που συνιστά, ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας. Στην δεκαετία του 1940-1950. Ο χρόνος λοιπόν είναι αυτός. Ο τόπος, όπως είπε ήδη ο κύριος Δημητρίου, είναι η περιοχή της Μπουρκάνας, μία περιοχή από την οποία αρχίζει η Ελλάδα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Μία περιοχή που υποδούλωσε η φτώχεια, η ανέχεια όλης της Ελλάδας αυτής της περίοδου, αντανακλώντας σε μια μικρή κουκίδα της γης. Οι περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα είστε εμπειρώτες εδώ και γι' αυτό θα ξέρετε που είναι η Μπουρκάνα. Τα χωριά αναφέρονται και φαίνονται και στο καλέσιμο εδώ πέρα εξώφυλλο του βιβλίου. Βέβαια, την Μπουρκάνα ξέρουμε ότι από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν καταφύγιο των ανταρτών του ΕΑΠ και μάλιστα οι Γερμανοί είχαν προσπαθήσει να τους εκδιώξουν την περιοχή, αλλά το απάτημα της περιοχής, καθώς επίσης και η πυκνή βλάστηση, δεν το επέτρεψε. Η ναρκοθέτηση, η οποία ακολούθησε, καθώς και η δημιουργία πολλών πολυβολίων, υπήρξε συνέπεια για να χάσουν πάρα πολλοί άντρες του κυβερνητικού στρατού, καθώς επίσης και ντόπιοι τη ζωή τους. Ο Μάρκος Βαφιάδης, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, την είχε χαρακτηρίσει κάστρο της Λευτεριάς, ενώ ο αντιστράτηγο James Van Fleet, σε συγχαρητήριο τηλεγράφημά του στον Τσακαλώτο, έλεγε ότι ουσιαστικά τον συνέφερε μάλλον και την κατάληψη της Μπουρκάνης, που ήταν ουσιαστικά σαν το βράχο του Γιβραλτάρ. Είδαμε λοιπόν το χώρο. Είναι τα χωριά της Πόβλας, είναι τα χωριά του Τσαμαντά, επίσης
Ολιάς, γνωστός από την Ελένη του Γκατζογιάννη, ως μικρή μόσχα όπως προαναφέρεται μέσα στο κείμενο, και βέβαια έτσι όλα τα υπόλοιπα μικρά χωριά της περιοχής αυτής. Χωριά τα οποία πραγματικά αντιμετωπίζουν μία σειρά από εισβολής, λέει ο συγγραφέας χαρακτηριστικά. Τη δεύτερη φορά ήρθαν οι Τούρκοι αντάμα με τους Γερμανούς. Τούρκοι από την Αλβανία, νομίζω να φέρει στους τσάβιδες εδώ. Τούρκοι από τα Φιλιατά, αυτοί οι άτιμοι φίλοι. Είχαμε 10 χρόνια πόλεμο. Με Ιταλούς, με Γερμανούς, ξένοι κατακτητές αυτοί, αλλά κοντά σε τούτους κοίναγαν και Τούρκοι. Τρία έθνη τώρα. Και στον πάτο μας έδωκε μια κλωτσά στο κεφάλι και το αίμα το δικό μας. Πλοηγός μας και αντίδοτος στη λύθη, σε αυτό το ταξίδι που επιχειρούμε στον χρόνο, είναι η Γριά Αλέξου. Μια Γριά η οποία κοντεύει να φτάσει στα 100, ίσως να ταυτίζεται με τη μητέρα του συγγραφέα, θα μας μιλήσει ο ίδιος γι' αυτό, η οποία πραγματικά έχει μια χυμαρότη πρωτοπρόσωπη αφήγηση και χάρη στην εκπληκτική της μνήμη καταφέρνει να αναβιώσει τη ζωή στην Πόβλα και στα γύρω χωριά. Το κείμενο ουσιαστικά μοιράζεται μαζί μας, το κείμενο, η Χερόντισσα μοιράζεται μαζί μας μνήμες από άλλους ουρανούς. Ας την αφήσουμε λοιπόν να συστηθεί μόνη της. Λέει, με πήραν, τα γεράματα σβάραν, περπατάω κοντά στα 100. Έχω παιδιά, εγγόνια και δίγκονα που μου σκορπάνε πολλά βάσανα. Ήδη η Αλέξου έχει φύγει από το χωριό της, ξεκινάω από το τέλος της ζωής της και βρίσκεται στην Οικουμενίτσα. Σύντροφός της ο Φώτος. Ο Φώτος ο οποίος φορτώνει το σαμάρι πάρα πολύ και πεθαίνει νωρίς. Παρ' όλα αυτά της αφιερώνει ένα δύστιχο. Αν χειράξω μωρα Αλέξο, πάλι Αλέξο θα χαλέψω. Η Αλέξο, η οποία σε όλη της τη ζωή τυρανιέται από το χαμό της μητέρας. Ένα χαμό αδόκητο. Η μητέρα εκτελέστηκε από άντρες του Δημοκρατικού Στρατού, παρόλα αυτά δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα της. Η Αλέξο μέχρι το τέλος της ζωής ελπίζει. Ελπίζει ότι κάτι μπορεί να γίνει με τη μητέρα. Άντε ήρθαμε στο σπίτι που μου έδωσαν στην Ελβετία. Μου τηλεφώνησε ένα χινόπορο αδερφός και μου είπε να βάλω το ράδιο στην Κέρκυρα. Το έβαλα τότε. Τι είχε ακούσω. Όλη την ημέρα μου είπε να βάλω το ράδιο εκεί. Α, όλη την μέρα μυρολόγκαγα τη μάνα μου. Έκαναν μνημόσυνο οι αρχές και τους που δολοφόνησαν οι δολοφόνοι. Αν τα ήκουσα αμαλία τσίγκου, έπεσα κατά ει. Γίνηκα σωρός. Μαζεύτηκε όχι μόνο ο μαχλάς, αλλά και η γύφτη. Τι έπαθει η Αλέξο. Η Αλέξο, που ζει μόνη σε ένα σπιτάκι στην Οικουμενίτσα. Με λίγα μέτρα γη γύρω από αυτό. Που αναβιώνει τη μνήμη της μάνας καλλιεργώντας κι αυτή μυρωδικά, όπως η μάνα τα άπλωνε σκουπίτσα-σκουπίτσα στην κρεβάτα, για να δίνει σε όλο το χωριό. Η Αλέξο που ζει μόνη της με τις αφολοές της, με το τηλέφωνο και με την τηλεόραση, που τα παιδιά της θέλουν να της δώσουν μια συντροφιά. Η ίδια όμως πιστεύει ότι ήρθαν οι διακονιάτισες να μάθουν τις αρχόντισες να πλένουν. Έτσι τα άφερε η Παναία, να βάλουν τις κλέφτες στο σπίτι μου. Αν και τα πόδια της δεν την κρατούν, το μυαλό της βρίσκεται σε πλήρη ατμή. Η αφήγησή της θυμίζει τους παλιούς παραθυράδες. Συνειρμή, κύκλιο μόγκεντρη μέσα στο βότσαλο της μνήμης. Είναι ένας ιδιώτικος ξεναγός. Μας ανοίγει την πόρτα όλες τις πόρτες του χωριού. Μας οδηγεί μέσα από 96 ιστορίες να γνωρίσουμε το χωριό και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλους συγγενείς, δικούς της ανθρώπους από τα γύρω χωριά, να αναβιώσουμε μέσα μας μία εποχή και μία κοινωνία που έχει χαθεί ανεπιστρεπτεί. Και έχει τόσα πολλά, μα τόσα πολλά να πει Αλέξο. Να ηχούν τον ουρανό χαρτί, τη θάλασσα μελάνη, και ακόμα δεν με φτάνει. Για να γράφω τα πόνια μου και τα παραπονά μου, τα φαρμάκια της καρδιάς μου. Όχι μονάχα τούτο τον ουρανό, αλλά τους ουρανούς και από άλλους τόπους. Δεν λέγονται και δεν γράφονται αυτά που έχει να πει η Αλέξο. Η Αλέξο συνομιλεί με όλους μας σε ένα κείμενο το οποίο αυτοκυκλοφορείται με συστόρημα. 96 ιστορίες, όσες και τα χρόνια της. Ιστορίες που για μένα υπάρχουν κάποια συνεκτικά στοιχεία. Το ένα είναι ο τόπος, το άλλο η μάνα, η ιστορία επίσης και η ίδια η κοινωνία. Αμαλία ή μιλιά τσίκου, η μάνα. Ένας άξιος άνθρωπος έχει δημιουργήσει ένα σπίτι, μοναστήρα όσπιτο. Παιδευόμασταν, αλλά το σπίτι μας ήταν μοναστήρι. Με πρόβατα, με ίδια, με μελίσια, με ρύθια, μαμπέλια, με ζαβατικά. Με όσπρια, με όλα. Μία μάνα που δίνει. Που δίνει και δίνεται. Μία μάνα που υπηρετεί, αλλά δεν την υπηρετεί κανείς. Μία γυναίκα από εκείνες της παλιάς εποχής που καταφέρνει και επιβιώνει,
μέσα στην παθογένεια μιας κοινωνίας η οποία πραγματικά νοσεί. Μία μητέρα η οποία, όπως λέει ο συγγραφέας, μια πολύ ωραία φράση που μου έμεινε, δεν έχει γεννηθεί λαμπρή, αλλά μεγαλοπαράσπιγο. Το περώνει για την Αλέξου. Ο τρόπος με τον οποίο πέθανε η μάνα αρρώστησε. Αν πέθανε τότε και τότες, θα την κλαίγαμαν, θα την θάφταμαν, θα την φωνάγαμαν, αλλά όχι σαν τούτο το περώνει που το έχουμε στην καρδιά όλη μας τη ζωή. Η Αλέξου ελπίζει ότι η μάνα δεν είναι θέμα της εκδίκησης. Ότι η μητέρα θα επιστρέψει όταν επιστρέφουν οι υπόλοιποι από τις χώρες που είχαν πάρει. Έκλαιγαν όλοι που ήταν έξω. Έκλαιγαν και αυτοί που ερχότανε. Εγώ τήραζα τις μισόγερες γυναίκες, μη δω τη μάνα. Όλα τα χρόνια έλεγα με τη γνώμη μου ότι είναι στην ομηρία. Ήρθε και η τελευταία βάρτα, νύχτωμα, και η μάνα δεν ήρθε. Δες που φόραγαν κάποιες στολές, κάτι ωραία φορέματα. Μην κλαίτε, είναι μέρα χαράς. Πανικοβάλλετε τον κόσμο, να δείξουμε χαρούμενοι. Ελάτε εσείς εδώ στη θέση μας και μην κλαίτε, τους είπαν κάτι γυναίκες που τους έκοβε η γνώμη. Εμείς χάσαμε τους ανθρώπους. Η μάνα, μια γυναίκα με πολλές γνώμες στο κεφάλι. Ο τόπος είναι το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο, εκτός από τη μάνα, τα χαρακτηριστικά του. Θα αναφέρω κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, που με ταξίδεψαν σε αυτόν τον τόπο που για μένα τουλάχιστον ήταν άγνωστο σε γενικές γραμμές. Το συνάφι των Καρατζίδων. Μια ιδιότυπη μορφή ταξιδεύοντος βιοτεχνισμού, η οποία πραγματικά ζει το χωριό. Η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Γερμανία, όπως φάνηκε και από τα απόσπασμα που μας διάβασε πριν, Μαντώ, που γυρνάνε πίσω φέρνοντας μικροαντικείμενα που συμβολίζουν μια άλλη ζωή, μια μηχανή που τιμά φέρνει ο πατέρας, μια ιδιότυπη επίσης φιγούρα. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία αυτή της Ηπείρου. Ο αντίκριστος Γιώργη Ράφτης πήρε την αδερφή μου την Αρετή Νύφη σε ένα παιδί του. Μια βολά την αδερφή μου την κατέβασε ο άντρας της Ποτηφοράδα και της φόντωσε αυτή στο Σαμάρι. Τα κοπέραγε η Φοράδα, η γυναίκα δεν τα κοπέραγε. Αυτός περπάει μας. Και τέλος, το τελευταίο συνεκτικό κρίκος που είπα, που συνέχει όλες αυτές τις ιστορίες για μένα, η ίδια ιστορία. Ο συγγραφέας με το στόμα της Αλέξου καταφέρει να αγγίσει θέματα τα οποία θεωρούνται ταμπού ακόμη και σήμερα για τη σύγχρονη κοινωνία, 80 χρόνια μετά από αυτά τα γεγονότα τα οποία είδαμε. Θεωρώ ότι δεν έχει σημασία αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με την Αλέξου. Εγώ θεωρώ το σημαντικό το οποίο βρήκα μέσα από αυτό το κείμενο είναι ότι αναπτύσσει τον προβληματισμό και την ιστορική ενσυναίσθηση. Θυμήθηκα πολλές ιστορίες από αυτός που μου έλεγε ο παππούς μου χορεύοντάς μου στα γόνατά του. Και πραγματικά πιστεύω ότι το βιβλίο λειτουργεί σαν ένας τρόπος αναμόκλευσης της μνήμης και του προβληματισμού που ήταν αγνώστη. Η Αλέξου, παρότι δεν φαίνεται να είναι μορφωμένη, είναι ένα πολιτικό. Πραγματικά φαίνεται να είναι με το μέρος του. Πρέπει να είναι ενάντια, μάλλον φαίνεται να είναι με το μέρος του Ζέκα. Και φαίνεται μέσα από το κείμενο με ελάχιστες φράσεις ότι εν λόγω, για τη συνελόγω περιοχή η δράση του Δημοκρατικού Στρατού στάθηκε μία από τις αιτίες που την οδήγησαν στον οριστικό της μαρασμό, πληθυσμιακό και ηθικό, και ουσιαστικά στην πληθυσμιακή, υπήρχε τραγικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή του πληθυσμού και στο αξιακό πλέγμα των ανθρώπων της. Νομίζω ότι τρεις λέξεις που υπάρχουν στη σελίδα 3 σειρές, που υπάρχουν στη σελίδα 311, για μένα συμπυκνώνει το νόημα αυτών των οποίων είπαμε. Το χωριό μας στα χαρτιά το είπαν αμπελώνας. Πού είναι τα μπέλια, μπαρούτι. Πού είναι τα σαρτά, ούτε μια καβαλίνα δεν βλέπει σιάδι. Μην αμπελώνεστε και μη σπιτώνεστε, είχε πει ο Άγιος. Στα χωριά ήμασταν άκοπη αλυσίδα και τώρα δεν βλέπεις ψυχή. Τα λόγια τα προφητεμένα βγήκαν και βγαίνουν. Το κουρνάρι, ο βάτος, τα λόγκα μπήκανε στις πόρτες. Ξαφνιάστηκε ο κόσμος με τους μπρικολάκους τους αντάρτες. Σκορπίσαν σαν τα τουφεκισμένα πουλιά. Αυτή δεν ήταν για τίποτα. Μονάχα για το κακό. 96 ιστορίες, πολλά πρόσωπα περνοδιαβαίνουν από μπροστά μας, μη ιστορηματική αφήγηση, τραγούδια. Όλα μπορεί να εντοπίσει κανείς μέσα σε αυτό το εκπληκτικό μου μυθιστόρημα. Για μένα όμως, όπως είπα, δύο είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι ιστορία, η ιστορία που με τη μορφή της μικροϊστορίας που μας τη δίνει ο κύριος Δημητρίου πραγματικά μας γυρνάει σε άλλες εποχές και όπως είπα καλλιεργεί την ιστορική μνήμη και την ιστορική ενσυναίσθηση
και το δεύτερο η γλώσσα. Η γλώσσα που πάβει να είναι ένας απλός κώδικας επικοινωνίας, αλλά γίνεται μνήμη, ρίζες, συναισθήματα. Η γλώσσα γίνεται οι αφολοές της Αλέξος, οι οποίες με τον τρόπο που μιλάει καταφέρουν να μας βάλουν στα παπούτσια των προγόνων μας και να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο που αυτοί περπάτησαν. Σας ευχαριστώ. Τι ωραία, καμπανιστά. Ευχαριστώ. Η Ρούλα έπιασε κάτι από την προσωπία του λόγου. Αν υπήρχε τρόπος να ακούσετε το βιβλίο με τη φωνή της Αλέξος ή της μιας γριάς του χωριού, θα ήταν η αίσθηση τελείως διαφορετική. Δηλαδή, το ότι είναι ένα πεζοτράγουδο. Αλλά χωρίς να παρέμει ποτέ η πίεση στην πρόσβαση των πεζών του λόγου. Απλώς είναι μια απερίγραφη της ομορφιάς προσωπία. Δηλαδή, μιλάμε και τραγουδάμε. Κάποιες να βρεθείς. Πιστεύω ότι έχετε οφειλές ακόμα. Ξοκλήσατε αυτό που έχετε να στο συγκεκριμένο θέμα. Μου έτσι μια ερώτηση στην υποχωρημία, όπως την καταλάβατε. Αν πιστεύω ότι έχω οφειλές σε αυτή τη γλώσσα. Πάντα από το πρώτο μου βιβλίο, ας πούμε δικό μου εντός εισαγωγικών, στην νεολογική, στην τρέχουσα, έχω μια σχεδόν αιμονή, μια ότι δεν είμαι εγώ ο δράστης. Στην καλύτερη περίπτωση βάζω το αυτή και το βλέμμα, κυρίως το αυτή. Το έχει πει πάρα πολύ ωραία ο Σεφέρης, τα λόγια μας έχουν πολλούς πατεράδες. Δεν ανακαλύπτει κανείς γραφέας στην Αμερική. Υπάρχουν τα λόγια γύρω μας και αυτός που έχει καλό αυτή τα παίρνει και κάνει τις ιστορίες. Νιώθω διάμεσος σε όλα τα βιβλία μου, αλλά σε αυτό ειδικά δεν νιώθω απλώς διάμεσος. Νιώθω ότι αδικό την Αλέξο, κανονικά θα πρέπει το βιβλίο να γράφει Αλέξο Τσίγκου και το βίβλιο. Ακόμα το τίτλο σου, Ουρανός Απάνω Τόπους, που είναι πολύ ωραίος, είναι κλεψιμέικος. Είναι από ένα τραγούδι της Αλέξης. Να έχουν τον ορατό χαρτί και ακόμη. Είναι μια γλώσσα η οποία συμπόθηκε στους αιώνες, από μιλιάδες στόματα, και το κάθε στόμα συνεισέφερε το δικό του και έγινε ένα γλωσσικό αμάλγαμα ύψης της αισθητικής ομορφιάς. Όχι μόνο δεν είναι δικό μου αυτός ο γλωσσικός τρόπος, ενδεχομένως και δική μου είναι η αρχιτεκτονική, που γι' αυτό λίγο δεν είναι. Αλλά όμως η γλώσσα αυτή δεν είναι δική μου, είναι η γλώσσα που την άκουσα και την λάτρεψα. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε ενδιαφελία μου μερικές φορές επενέβη στον γλωσσικό του τρόπο. Ας πούμε, δεν φοβήθηκε η Αλέξο ούτε καμία από αυτές τις σπουδαίες ποιήτριες, ούτε την παρήχηση, ούτε τη συνήχηση. Έλεγαν ήβλεπα, ήπρεπε, έφερνε, την νίκουσα, ήτα. Αυτές τις παρήχησεις είναι γλέντι ακοής. Ενδιαφελία μου λοιπόν εγώ λέω ότι μα είναι δυνατόν την νίκουσα, δύο ήττα μαζί και έκανα την άκουσα. Δηλαδή ετενέπινε αρνητικά στο βιβλίο. Μετά βέβαια μόλις είδα ότι τη σπουδαία ομορφιά έχασε με την δική μου επέμβαση, έχασα τον ύπνο. Λέω, είναι δυνατόν αυτές οι γυναίκες είχαν πολύ πιο ολοκληρωμένη αίσθηση του ωραίου από εμένα που υποτίθεται ότι είμαι συγγραφέας. Τις διόρθωσα, δηλαδή διόρθωσα τους αιώνες. Και λέω, τι θα γίνει τώρα,
να αλλάξω την επόμενη έκδοση. Αλλά πάντα έχω το πρόβλημα ότι αγαπώ πολύ τους αναμέτρες της πρώτης εκδόσεως και μπαίνω σε ένα άπατο πηγάδι, ότι θα έπρεπε να κάνω και ένα φυλάδιο, να το βάλω μέσα, να λέω ότι η Ειρήνη διαβάστηκε και σε τάδε σελίδα αλλάζω την ύπουσα από μένα, την άκουσα, τι ήπρεπε, το έκανα, έπρεπε. Και λέω, τι θα γίνει τώρα. Και πάντα είχα αυτή την πληγή. Πάντα όταν τελειώνω ένα βιβλίο, σε μένα τουλάχιστον, δεν μένει χαρά του βιβλίου, αλλά μένει χαρά αυτών που δεν έκανα σωστά. Αλλά μετά όμως έκανα ένα διήγημα, ανέπρωτο, το οποίο το μάλλον το ήταν και το έψι. Τεγνιώδες διήγημα. Τώρα λοιπόν σκέφτηκα στην τέταρτη εκδοσή, γιατί το βιβλίο απρωσμένος, παρόλη την γλώσσα του, πάει για τέταρτη έκδοση, σκέφτηκα να αλλάξω τα πιο κρίσιμα τουλάχιστον από τις δικές παρηχήσεις, διότι είναι τόσο νόστιμες ρε παιδί μου και μετά και εγώ ο ίδιος τις αφαίρεσα. Αλλά πάλι δεν το τολμώ, διότι ως συγγραφέας πάσχω για τον μικροαιμονές, άμα το κάνω και μου κολλήσω ότι πρέπει να κάνω άρση της άρσεως, πρέπει στην πέμπτη έκδοση να τα επαναφέρω. Οπότε λέω, άστα όσοι έχει, βασανίσω όσο θα προχωριστείς, κάποτε θα περάσει από το βάσιμο και θα έρθει το επόμενο. Και έτσι παρηγοριέται. Λοιπόν, νιώθω λοιπόν διάμεσος. Όχι όταν με πλειοφροσύνη. Και νιώθω διάμεσος και για πρακτικούς λόγους. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Διότι η θέση του συγγραφέα είναι περίπλευτη. Απροέθνης, υπάρχει αυτό το ανισοϋψές. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε πιο κάτω. Δεν συμβαίνει καθόλου το συγγραφέα. Είστε σε αναπαυτική θέση, περιμένετε και ενδεχομένως περιμένετε και το θραποπάτημα. Εγώ τουλάχιστον όταν είμαι κάτω, το περιμένω όπως όλοι μας. Έχει πιο πολύ πλάκα. Ο συγγραφέας είναι εδώ και αγωνίζεται να συγκεντρώσει τη ζωή, το βιβλίο. Λοιπόν, ο πρακτικός λόγος που νιώθω διάμεσος είναι ότι δεν είναι δικό μου. Αυτό εγώ απλώς έβαλα το αυτή, το συναρμολόγησα, είναι βιβλίο τρίτο. Το χωριανό μου, των δρέων του χωριού μου, δικό μου δεν είναι. Γιατί συμφέρει μετά από μια ορισμένη ηλικία να μην γεμίζει την βαρκούλα σου και με δόξες και να μην γιγαντώνεις το εγώ σου, το ήδη τεράστιο εγώ. Χρειάζεται να πετάς από την βαρκούλα, γιατί όσο πετάς, τόσο πιο λαβραίνει. Και όσο μεγαλώνουμε, βάλουμε από χίλια δυο. Να έχουμε και το βάρος της δόξας. Πολύ άθλιο βάρος. Και έτσι λοιπόν, από δύο μεριές νιώθω διάμεσος. Πρώτον, ότι αυτή η γλώσσα είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα του λαϊκού πολιτισμού, πώς έγινε άγνωστο. Υποθέτω εγώ ότι έγινε από αντιπροσφορά, από αντίδωρο στους φυσικούς ήχους. Τώρα φανταστείτε την κρυσταλλώδη ησυχία της πόλης. Προ τηλεφώνου, προ μηχανημάτων, προ αυτοκινήτων. Κάθε στιγμή, κάθε εποχής ήταν πλησίστια στα αυτιά τους και στα ματάκια τους. Ένα θαύμα συνεχώς εμπογεννάστε και το γλύκαστε. Το βέλος Μαρτισέλιας, ακόμα και την ανθογέννηση, άκουγαν τα πάντα στερεοσκοπικά. Αυτή η ήχη, η θεϊκή ήχη, προφανώς, τους υπέβαλαν να κάνουν το χρωσκόπτς όργανο τουλάχιστον ανάλογο. Και υπερπίδησαν την ομορφιά της φύσης, μέσα από αυτή τη γλώσσα. Όποια σε δείτε για να ανοίξει το βιβλίο, πάρτε το όλο, δεν είναι, τώρα δεν είναι ψωνίστικο που θα πω. Διότι ήδη αφαίρεσα τον εαυτό μου από την ως δράση. Είμαι διάμεσος. Πάρτε όποιο βιβλίο θέλετε της σύγχρονης μόνος της λογοτεχνίας. Αντιπαραβάλλετε μία σελίδα με την σύγχρονη νεοελληνική. Οχριά. Γιατί. Γιατί είναι, δεν έχει καμία φιλοδοξία. Αυτές οι γυναίκες δεν θεωρούσαν ότι μιλούν καλά. Το θέλουν πολύ φυσικό. Και είναι γεμάτες με τον ελληνικό λόγο. Με τον ελληνικό λόγο, ο μεταφορικό λόγο, είναι το α και το μέγα τη πίσεω. Είναι ποιήτριες όλες τους και ποιήτριες βαθύτατες. Τώρα θυμάμαι εύκολα μια τρομερή μεταφορά και κάνουν μεταφορές ιδιοφυείς παράξενες.
δεν είναι μεταφορές απλές. Λένε, ας πούμε, όσο δεν θέλει να κατέβει το πουλί στο θερισμένο στάρι, τόσο θέλει ο παπάς τον καλό του παπά. Δηλαδή, δεν το θέλω ο παπάς του παπά τον καλό του παπά. Είναι αντιδιαστολής. Δηλαδή, κάνουμε μεταφορές τρελές. Λοιπόν, το Ενσταντανέ, το μικρό που θα κάνουμε με τον Διονύση, είναι για να αποδείξω ότι όλο το βιβλίο έχει το ίδιο ύψος απολαύσεως αναγνωστικής. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι κάθε βιβλίο πρέπει να έχει όχι μόνο κορυφώσεις αναγνωστικής ευχαριστήσεως, αλλά πρέπει να έχει και κοιλάδες και ισιώματα όπου δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις για να ξεκουράζει τον αναγνώστη να παίρνει φόρα προς την αναγνωστική αλήψωση, ενδεχομένως και προς την άτυξη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι συνεχώς εκορύφωση. Χωρίς να κουράζει καθόλου αναγνώστη. Βέβαια, είναι το αναγνώστη που έχει την υποδοχή. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα πείραμα. Πείτε μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 600. Πού είναι σε βίβλο. Λοιπόν, 250. Λοιπόν, 250. Όχι, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα βρείτε, Διονύσιο. Είναι η αρχή της σελίδας. Λοιπόν, τίποτα, θα διαβάσουμε την 250. Είναι η μισή σελίδα. Δεν είναι επιρρόντης, πρώτη φορά διαβάζω. Δεν χρειάζεται. Γιατί κάναμε ροδοφωνία τόσα χρόνια. Εντάξει είμαστε. Τώρα, κάτι του ερχόταν μελούμενα του Μαύρο Αντρέα. Σκοτώθηκε με νάρκη ανάμεσα από όβλα και ελιντίζοντα. Στις βρύσες το έλεγα. Να σκονίσω από την κοινή μια παρατήρηση. Ναι. Γεια. Γεια μας το ουδέτερα. Μπα, ναι, ευχαριστώ. Άντα έφυγαν, τι να της έλεγε της Βιέννης. Αυτή ήταν ψευταπόστολος. Γιατί τους είπες τι θα γίνω εγώ τώρα. Για σ' έρθουν σε εδώ, της λέει. Αυτή θα την γλίτωνε. Πού να πάω εγώ τώρα. Να πάω στη Λιούφο. Πήγε στη Λιούφο. Κάθονταν εκεί όλη μέρα. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω κιόλας. Και έχω και ναι. Το χαϊολόγημα του καλλιτέχνη. Ναι. Λοιπόν, πήγε στη Λιούφο, κάθονταν εκεί όλη μέρα. Μαζεμένη σε μια γωνιά, ήγρεπε τα χάλια της Μαυρολιούφος, 7 παιδιά μέσα δικά της, το Σπύρο Τσιγκέλη, μια μπάμπο γκαβί στην κορφή, ναι, και δεν είχαν τόσο. Και δεν είχαν τόσο, φραγκό. Όχι, να φάνε, ναι, να προπιαστούν. Λοιπόν, δεν είχαν τόσο. Σύτιζε η Σπυροκώστα να το αλεύρι να το φάει αυτή και ο Σπύρος και της έδινε τα πίτουρα, τα σιτίδια. Τα ανακάτωνε αυτή όπως ανακατώνουμε, τον κοτιώνε και εκείνα τα ψένε και έτρωγαν τα παιδιά. Έκανα και εγώ το κομμάτι. Αλλά επειδή μιλάμε για το Πιολαγιές, να το πάω και εγώ λιγάκι του καλλιτέχνη από εδώ. Και επειδή έχω και εγώ τα ζημιά μου από... κρατάει σκούπια μου από το τζάντερ, την τζόγια μου. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω ότι μου κολιονάρες, με κολιονάρες. Δεν μιλάμε, δεν κρενούμε ελληνικά. Καταλάβαινα. Έχει ο καθένας τα ζημιά του. Ευλογημένη η στιγμή που αγκαλιάζουμε τις ρίζες μας και τις θυμάμαι, γιατί όπου κι αν έρχεται η σκούφια μας και κάνει βόλτες μέσα στον χωροχρόνο, είναι ιερή ευθύνη μας να κάνουμε σπονδές στους προπάτορές μας. Αδερφέ μου.